Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Τι γίνεται? Καλά, εσείς. Είμαστε λίγο στο τρέξιμο τον τελευταίο καιρό. Το ξέρω, γιατί πριν από εδώ είχαμε όλη την κοπηλασία την είχαμε εδώ στο σταθμό. Οπότε ναι. Καταλαβαίνω τι γίνεται. Γιατί 2.500 κόσμος εδώ στην Καστοριά, κύριε Ρήμου. Θα τα καταφέρουμε? Γιατί όχι. Νομίζω όσον αφορά το θέμα των εγκαταστάσεων που ήμασταν εμείς αρμόδιοι για να διασφαλίσουμε την λειτουργία των κοπηλατικών αγώνων, είναι σε άψογη κατάσταση. Δεν είχα την ευκαιρία να ακούσω τι σας είπαν οι προηγούμενοι συνομιλητές μας. Νομίζω είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, έτοιμοι για αύριο, με 30 σωματεία και με 750 αθλητές, για να δώσουμε μια απάντηση σε όσους... Και χίλιους τόσους γονείς, συνοδούς και ίσως και παραπάνω και φίλους που θα... Δεν υπάρχει ούτε στην αυλή μας, λένε οι ξενοδόχοι, δωμάτιο. Άμα σας είπαν ξενοδόχοι, έτσι χαίρομαι που το ακούω αυτό. Λοιπόν. Χαρά μας είναι να δώσουμε μια ζωντάνια στην πόλη. Ωραία. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι τώρα είναι για τη γειτονιά μας, κύριε Ρήμου. Και είμαστε λίγο συναισθηματικά με αυτό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, και εσείς από την Καλλιθέα και εμείς από την Καλλιθέα, αλλά η Καλλιθέα μετονομάζεται σε Καστοριά. Και το πρώτο ερώτημα που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι αυτή η ομάδα, κύριε Ρήμου, ξεκίνησε σαν ομάδα της παρέας, της γειτονιάς. Καλείται σήμερα να παίξει έναν άλλο διαφορετικότερο ρόλο, να γίνει όχι απλά της πώλησης και όλου του νομού. Είναι δύσκολο αυτό το εγχείρημα? Δεν είναι απλά μια αλλαγή ονόματος? Κοιτάξτε, όλοι στεναχωριούνται. Θα έλεγα στεναχωριούνται. Σίγουρα και εμείς προβληματιζόμασταν από τη μεριά μας. Αλλά όταν θέλει κάποιος να πάει μπροστά, πιστέψτε με, είναι ο μοναδικός λόγος. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί η ομάδα τα τελευταία 6 χρόνια έχει πάρει 4 κύπελα, 3 πρωταθλήματα, 3 Super Cup, έκανε 2 εξόδους στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έχει 120 παιδιά στις ακαδημίες. Οπότε η Καλλιθέα έχει όλο το πακέτο αυτό το αγωνιστικό που μπορεί να σηκώσει μια ομάδα και σε επαγγελματικές κατηγορίες. Έχοντας πει αυτό, θέλω να πω τι δεν είχαμε. Δεν είχαμε δυστυχώς brand name. Δηλαδή, πήγαμε στην Κέρκυρα, πήγαμε στην Αγέννη Σάρτας κτλ. Εκεί είχαν κάτι τύπους διαιτητών οι οποίοι ήταν, θα πω, απαράδεκτοι ως προς εμάς, αν και η ομάδα μας ήταν άκρως ανταγωνιστική, ξέρετε, δεν κατάφερε να νικήσει. Το αποτέλεσμα ήταν οι διοικούντες των αντιπάλων ή οι δημοσιογράφοι όπως εσείς να ερχόσασταν εκείνη την ώρα και να λέτε, παιδιά, πού πάτε, είστε άξιοι, πραγματικά είστε η καλύτερη ομάδα, πέρασε εδώ. Αλλά πίσω να γράφει Άι και έρκυρα και εδώ γράφει Καλλιθέα. Δεν σας κρύβω ότι πριν 2-3 χρόνια ξαναυπήρξε μια προσπάθεια και από το παράσχο μας είχε πλησιάσει και ο πρόεδρος Ανά προκειμένου να γίνει αυτό το εγχείρημα. Ήμασταν αρνητικοί, αλλά νομίζω τώρα έχουν μάσει πλέον οι συνθήκες. Και μόνο μπορούμε να πάμε μπροστά. Να το πάμε όμως από την αρχή, αγαπητέ φίλε Σάκη, από την μέρα που ξεκίνησε όλη αυτή η ιδέα για να φτάσουμε στο χθεσινό. Ναι. Δεν πέρασε νομίζω ο καιρός. Το συζητάμε 10-15 μέρες ουσιαστικά. Δεν θα έλεγα ούτε μήνα. Ούτε μήνα. Αυτό λέω. Ναι. Ούτε μήνα. Έχουν γίνει επανειλημμένες συναντήσεις και με τον κύριο Περιφερειάρχη και με τον κύριο Κορετζίδη και με την ΕΠΣ. Ναι, γι' αυτό ήταν και ο κύριος Τριανταφύλου χθες εκεί. Ίσως πάμε και στον κύριο Τριανταφύλου σε λίγο να μιλήσουμε μαζί του. Και με τους συλλόγους, κάποιους συλλόγους, ποδοσφαιρικούς συλλόγους που ζήτησαν βοήθειά τους, γιατί θέλαμε όλο το εγχείρημα αυτό να έχει τη στήριξη και των τοπικών συλλόγων. Ναι, και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει και ομάδα της Καστοριάς. Δεν είδαμε χθες τον κύριο Σταπασίδη εκεί. Υπάρχει κάποιο θέμα, δεν είχε ενημερωθεί? Δεν πρέπει σε αυτή τη νέα προσπάθεια, γιατί εδώ χρειαζόμαστε τους πάντες, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Ρήμου. Δηλαδή, αφού θέλουμε να φύγουμε από την ομάδα της γειτονιάς, από την ομάδα της παρέας και να κάνουμε κάτι συλλογικό, κανένας δεν πρέπει να περισσεύει. Και σε μια ομάδα που ξέρετε πολύ καλύτερα ίσως από μένα, βεβαίως χρειάζεται όλη η υποδομή, βεβαίως χρειάζονται τα πρόσωπα και με την οικονομική επιφάνεια, χρειάζονται όμως και τα πρόσωπα με την καψούρα. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται επίσης. Και όλοι αυτοί που θα κάνουν και τη βρώμικη δουλειά. Πολλές φορές και ίσως περισσότερες. Επειδή θέλαμε να είναι ένας περιορισμένος καταρχήν με τον κύριο Σταμπασίδη, κατά αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, εννοείται ότι είμαστε καθημερινά και σε επαφή για άλλα πράγματα. Ναι. Δεν είδατε μάλλον και καμία άλλη ομάδα που συμμετείχε στο τοπικό. Ναι. Καμία άλλη. Οπότε δεν υπήρχαν διακρίσεις. Όχι, απλά επειδή εκεί υπάρχει ήδη μια κατάσταση. Γι' αυτό το ρωτάω. Ναι.
Εγώ θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους συλλόγους που ανταποκρίθηκαν και ήταν η Μεσοποταμία, ο Παναργιακός, ο Μαύροβο, Πολυκάρπη, το Ρησό, Νταϊλάκη, Γραμμοχώρια και όλους αυτούς που κάποιοι δεν μπόρεσαν ακόμα να έρθουν, που συμφωνούν σε αυτό το εγχείρημα. Ο κύριος Βασιλάκης, εκπρόσωπος του Παναργιακού, μίλησε πάρα πολύ σωστά και τοποθετήθηκε όπως έπρεπε να τοποθετηθεί ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Υπάρχει μια ανάγκη για να υπάρξει μια ομάδα η οποία θα συσπηρώσει όλες τις δυνάμεις του τόπου με στόχο να πρωταγωνιστεί στα εθνικά πρωταθλήματα. Αυτό είναι ο στόχος, κύριε Νατσούλη, και δεν πρέπει να παρακλίνουμε από αυτό το στόχο. Λοιπόν, θα ξαναβάλει τον ποδοσφαιρικό χάρη, συγγνώμη, της χώρας στην Καστοριά και ελπίζουμε σε νέες επιτυχίες ανάλογες με αυτές που είχαν συμβεί στο παρελθόν. Τώρα, δηλαδή, δεν θα αλλάξει, θέλω να καταλάβετε καλύτερα, δεν θα αλλάξει απλά το όνομά της και την ιστορία της για να γίνει η Καστοριά, αλλά θα συμμετέχει και θα στηρίζει μαζί με όλους αυτούς και με εσάς και με τον καθένα ξεχωριστά, έτσι ώστε να επιτρέψουμε την Καστοριά να ξαναγυρίσει στο παρελθόν. Βέβαια, το ακριβές όνομα ακόμα δεν το έχουμε. Όχι, αυτό, κοιτάξτε, αυτά ίσως είναι. Να είναι μια νέα πράγματα. Καστοριά, ίσως κάπως. Αυτά μπορεί να είναι μια νέα, μπορεί. Τώρα υπάρχουν κάποια κολλήματα. 21, δεν ξέρω. Καστοριά, ναι. Υπάρχουν στο Μητρό το ποδοσφαιρικό, δεν μπορεί να λέγει ΑΓ σήμα Καστοριά, είναι πάνω να διεκδικήσει ΑΓ σήμα ΔΕΛΤΑ Καστοριά. Καστοριά 21 όμως μπορεί, ας πούμε. Μπορεί, εντάξει, εμείς έχουμε κάνει μια πρόσκληση. Από μέσω της ΕΠ στην ΕΠΟ στείλαμε ένα έγγραφο, ζητήσαμε την ονομασία, αλλαγή ονομασία, προτείναμε ένα όνομα και περιμένουμε μια απάντηση. Ποιο όνομα προτείνατε? Προτείναμε το ΑΣ Καστοριάς 1980. ΑΣ Καστοριάς 1980, μάλιστα με την ημερομηνία ορόσημο. Ναι. ΑΣ Καστοριάς 1980. Μάλιστα. Θέλω να γυρίσω λίγο σε επαφές που κάναμε. Κάναμε επαφές με τον κύριο Παράσκο λίγες φορές, με τον κύριο Χουνουζή, τον κύριο Παπαβασιλείου, με τον κύριο Ποντίκη. Τηλεφωνικά μιλήσαμε με τον κύριο Κορμαρή. Ήταν χθες αυτή εκεί επίσης, να το πούμε. Ναι, ναι. Παρόν επίσης ήταν ο κύριος Αφεντουλίδης, ο κύριος Σαββίδης, ο Αργύρης ο Σάρας. Ο Κώστας ο Καρμαρής δεν μπορούσε να έρθει λόγω ότι έφευγε διακοπές, ναι, ναι. Αλλά μας είπε ότι θα είναι δίπλα και συμφωνεί με μια τέτοια κίνηση. Εντάξει, δεν είδαμε από πουθενά μια άρνηση. Κάνα δεν αρνήθηκε και νομίζω ότι. Και διαιτητές, είδαμε τον κύριο Δημητριάδη εκεί επίσης. Και αυτό ναι, το κομμάτι εκπροσωπήθηκε. Ήταν ο κύριος Χαλκίδης και ο κύριος Παναγιωτίδης, πρώην πρόεδρος. Πρώην πρόεδρος, βέβαια. Συνημμένοι και αυτοί μίλησαν για τα καλύτερα λόγια. Τους οποίους εγώ προσωπικά τον κύριο Χαλκίδη δεν τον γνώρισα. Τις τελευταίες 20 μέρες τον έχω γνωρίσει, γιατί κάναμε ανεπάλληλες επαφές. Γιατί θέλουμε να υπάρχει μια στήριξη και από αυτούς. Γιατί οι ενωμένοι μόνο μπορούμε να πάμε μπροστά. Ωραία. Να έρθουμε τώρα λίγο στο διαδικαστικό. Δηλαδή, Σεπτέμβριο η Καλυθέα παίζει με το όνομα ίσως το ΑΣ Καστοριά 1980. Και παίζει στο τοπικό πρωτάθλημα για την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Σωστά. Το πού θα παίξει ακόμα είναι ένα ερωτηματικό γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί η ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά από ό,τι όλα δείχνουν θα παίξει στο τοπικό, από ό,τι φαίνεται. Ίσως όμως να μην υπάρχει είναι και έτσι. Αυτό θα είναι πολύ ευχάριστο βέβαια. Θα είναι ευχάριστο από τη μία αλλά και ευχάριστο από την άλλη γιατί θα είναι 8 ομάδες στη ΓΑΜΑ. Σωστά. Οι οποίες πέφτουν 24 και θα πρέπει πρώτη στιγμή να πάρεις αποτελέσμα. Δεύτερο ερώτημα. Με το όνομα αυτό θα υπάρξει και νέα διοίκηση με κάποιον τρόπο ή όχι? Κοιτάξτε, εμείς ήδη έχουμε προχωρήσει, δεν θα κάνουμε τροπή του καταστατικού, αλλά θα κάνουμε. Ενημερώσαμε τους παρευρισκόμενους χθες και τις κατηδίαν συναντήσεις που είχαμε ότι αυτή τη στιγμή η διοίκηση της Καλυθέας είναι ένα ενδιαμελές. Μελών. Ναι. Το συγκεκριμένο θα τροποποιηθεί και θα γίνει 15 μελές. Ξεκαθαρίσαμε από την πρώτη μέρα ότι για τα επόμενα 2 χρόνια πρόεδρος και την πλειοψηφία θα την έχει η σημερινή διοίκηση της Καλυθέας και προτείνουμε να υπάρχει ένας εκπρόσωπος των συλλόγων που θα συνεργαστούν με το εγχείρημα αυτό, ένας εκπρόσωπος των παλεμάχων, όπως και στον Παπασίλειο χθες που προτίθεται να μπει, ένας εκπρόσωπος από την ΕΠΣ και άλλα 2 άτομα τα οποία είμαστε ανοιχτοί στο να μπουν. Έχουμε 2 άτομα τα οποία πιθανά να είναι, όπως ακούω τουλάχιστον, οικονομικοί παράγοντες ή ένας τουλάχιστον από τους 2. Γιατί υπάρχει δεν αυτό το κομμάτι. Παράγοντες, αν βρείτε κάποιον πιθανά, έχουμε διαφορετική φιλοσοφία, δεν θα βρείτε κάποιον. Σωστά, αλλά κύριε Ρήμο, χρειάζεται και αυτό. Έτσι. Χρειάζεται, μακάρι να υπάρξει ένα ρεβέντης σημερινό σε αυτές τις εποχές με τα ωραία του λεφτά να πει: γουστάρω το εγχείρημα, βάζω τα λεφτά, προχωράμε. Ναι. Εμείς θέλουμε με αυτό, για τα επόμενα 2 χρόνια θέλουμε να είμαστε οι εγγυητές αυτής της προσπάθειας. Στο παρελθόν, κύριε Νατσούλη, φαντάζομαι έχετε δει να έρχονται κάτι ακτίθανοι τύποι και να διαλύονται τα πάντα. Έχουν περάσει από εδώ. Ναι. Γι' αυτό δηλαδή, αυτός είναι ο σκοπός, δηλαδή να μπούμε εμείς μπροστά για μια διετία και αν και εφόσον η ομάδα θα θεροποιηθεί τη ΓΑΜΑ Εθνική και έρθει ένας επενδυτής, ένας όπως είπατε εσείς τώρα επιχειρηματής, και εγώ θέλω την ομάδα στη ΔΕΗ Εθνική και θα βάλω το τάδε ποσό,
τότε, οκ, okay, να κάνουμε στην άκρη, να αναλάβει, αλλά μέχρι τότε πρέπει να δούμε πράγματα. Mm-hmm. Δεν θα έρθει κάποιος που θα εξαφανίσει όλα σε μια νύχτα. Διαδικαστικά επίσης, τα χρώματα και το σήμα θα είναι της ομάδας. Τα χρώματα σίγουρα θα είναι της ομάδας. Το σήμα θα πρέπει να τροποποιηθεί, καθώς υπάρχουν και άλλες ομάδες οι οποίες έχουν στο παρελθόν διεκδικήσει το σήμα και το τροποποίησαν. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα είναι το σήμα. Χρώματα θα όμως είναι... θα είναι ίδια. Το σήμα ίσως να αλλάξει με κάποιον τρόπο. Ναι, ή να προσομοιάζει. Να εξυγχρονοποιηθούμε ή να βάλουμε κάτι πιο σύγχρονο. Σίγουρα με τον Κάστορα, αλλά μπορεί να υπάρχει και το κύπελο, μπορεί να υπάρχει και η κουμπελίδη και μπορεί να υπάρχουν και δύο. Αυτά είναι δευτερεύοντα πράγματα. Ωραία. Θέληση να υπάρχει και όλα τα άλλα θα βρεθούν. Θα τα βρούμε. Ωραία, κύριε Ρήμο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με κάθε νέα, θα λέγαμε, εξέλιξη, καλό είναι να τα λέμε, να ενημερώνουμε τι γίνεται πάνω σε αυτό το κομμάτι για την περίπτωση τη συγκεκριμένη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα λοιπόν και καλή συνέχεια. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.